συγγένεια του πολυχώρου τέχνης και σκέψης γνωστού και ως Οικίας Χατζηδάκη πραγματοποιήθηκαν στην παλιά πόλη της Ξάνθης γενέθλιας πόλης του Μάνου Χατζηδάκη το βράδυ της Κυριακής. Η τελετή έγινε με κάθε μεγαλοπρέπεια στο εντυπωσιακό τριώροφο αρχοντικό, του οποίου η αναπαλαίωση έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα. Το έργο της αγοράς και αναπαλαίωσης του μεγάλου κτηρίου στην καρδιά της παλιάς πόλης είχε ξεκινήσει από το 2001 από την τότε Νομαρχία Ξάνθης και ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κτίριο που εγκαινιάστηκε είναι ίσως το πλέον όμορφο και εντυπωσιακό στον διατηρητέο οικισμό της Ξάνθης. Μετά από μία δεκαετία όταν πρωτοήρθε η ιδέα στον προηγούμενο νομάρχη και νυν περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη για να δώσουμε αυτό το κτίριο, το στολίδι θα έλεγα του πολιτισμού στην κοινωνία όχι μόνο της Ξάνθης αλλά και όλης της Ελλάδος, προχθές με τη βοήθεια όλων των υπηρεσιακών παραγόντων, των προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών και προπαντός του Γιώργου Παυλίδη, το δώσαμε στη χρήση. Ήταν ένα όνειρο του Περιφερειάρχη, το οποίο έβαλε σκοπό να το υλοποιήσει και μέσα από αντικσότητες, μέσα από προβλήματα του γραφειοκρατία, αφού ανακάλυψε ότι εκεί γεννήθηκε ο Χατζηδάκης, εκεί μεγάλωσε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, μπόρεσε, ήρθε αυτό στην κυριότητα της Περιφέρειας και προχθές ευελπιστήσαμε και κάναμε τα εγκαίνια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, ήδη πολλά σχολεία και σύλλογοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επισκεφθούν τον καινούριο πολυχώρο τέχνης και σκέψης. Στους χώρους του κτηρίου υπάρχουν αίθουσες μουσικής, διδασκαλίας, γραφείων, ένας εντυπωσιακός εξώστης με θέα την παλιά Ξάνθη, αίθουσες καφέ και εστίασης. Επίσης, μουσιακή χώρη όπου ήδη λειτουργεί έκθεση με το αρχαίο του Μάνου Χατζηδάκη που παραχώρησε η Φιλοπρόοδος Ένωση και η Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθης που δόρισε η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Ήδη διανύουμε την τρίτη σήμερα μέρα από τα εγκαίνια. Δέχομαι πάρα πολλά τηλέφωνα από σχολεία, από φιλόμενους οργανώσεις, από ανθρώπους του πνεύματος της τέχνης και από όλους τους πολίτες από όλη την Ελλάδα ώστε να το επισκεφθούν και να ξενικευθούν σε αυτό το χώρο. Και σαν πρώτη, επειδή δεν έχουμε αποφασίσει πώς θα λειτουργήσει, πώς θα δοθεί στο κοινό, σαν πρώτη ενέργεια, ήδη το βάλαμε κάποιον υπάλληλο από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ο οποίος θα είναι και στις απογευματινές ώρες, όχι μόνο τις πρωινές, 6 και 9 και θα παραμένει ανοιχτό, όποιος θέλει να το επισκεφθεί, είναι ελεύθερο να πάει να το επισκεφθεί και συγχρόνως θα γίνεται και μια, θα έλεγα, ολιγόλεπτη, μικρή ξενάγηση σε αυτό το χώρο.